σημαντική θέμα είναι η σβόλη. Ο δρόμος που είναι δεξιά μας. Αυτά δεν είναι δύσκολα και είναι τάφη η εβραϊκή και η γερμανική. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε πολύ τώρα στο... Εδώ. Στο παλέντο σπορ. Εκεί. Ο άξονας αυτός που βλέπετε είναι ο άξονας των μουσείων που είχε σχεδιάσει ο Εμπράρ. Είναι η επικοινωνία της θάλασσας οπτικά με το Σεϊξού. Αυτός ανοίγει, παραμένει δηλαδή, είναι ένας άξονας που τον... είναι αυτός, αυτός εδώ. Αυτός εδώ. Υπάρχει οπτική επαφή. Οπτική επαφή. Ναι. Και υπάρχει, προσέξτε, είναι το τελόγλιο. Είναι πράγμα προς το καφεδόγλιο. Το Μακεδονικό Μουσείο πίσω μας που είναι μέσα στην έκθεση. Τα μουσεία βυζαντινό αρχαιολογικό. Το οποίο διατηρείται. Άρα αυτό όλο είναι εκπληκτικός. Το μουσείο θα παραμείνει. Θα παραμείνει βεβαίως. Ο πύργος του ΟΤΕ, το περίπτωση της αγροτικής. Και βέβαια το Παλέντε Σπορ. Ακριβώς όπως είναι και σήμερα. Φαντάζομαι. Με πράσινο. Ναι, θα γίνει με πράσινο γύρω, θα επεκταθεί ο χώρος ο κοινόχρηστος. Και αυτό που λέγαμε εις Βόλου. Είναι ο δρόμος που δεν τον βλέπουμε, είναι πίσω από το 15. Θα είναι ένας πεζόδρομος που θα μπαίνει μέχρι το παλιό δεσπό. Δηλαδή βλέπετε ότι δημιουργούνται άξονες, ο κεντρικός Ιβελίδη, εις Βόλου και ένας άξονας από το παλιό δεσπό προς τη θάλασσα και τον πύργο του ΟΤΕ. Δηλαδή υπάρχουν και οπτικές ανάσες μεγάλες. Και τρεις μεγάλοι εκθεσιακοί χώροι. Είναι αυτό που λέω ότι μπορείς να έχεις περισσότερες παράλληλες πιο μικρές εκθέσεις. Ποιο smart πράγμα, ποιο smart γεγονός. Που θα πέφτει περιφερειακός. Σταθμή μετρό. Άρα εδώ που βγαίνει ο περιφερειακός εξυπηρετεί την πόλη γιατί θα έχει 2.500 θέσεις. Να παίρνεις από εδώ το μετρό και να μπαίνεις στην πόλη με το μετρό. Ναι, και αυτά εδώ πέρα παραμένουν. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της Αγίας Φωτεινής που λέγαμε. Εντάξει, αλλά εμείς το έχουμε σχεδιάσει χωρίς να λάβουμε υπόψη αυτό. Εδώ είναι και στο στρατό και στο πανεπιστήμιο, είναι μια μπερδεμένη ιστορία. Τίποτα, θα αλλάξει η πόλη, αυτό που είπατε, ότι και όποια παρέμβαση πολεοδομική δεν υπάρχει. Σκεφτούμε να προχωρήσουμε τώρα στο δράση, ειδοποίηση μιας διαδρομής πολιτιστικής μεγάλης, βυζαντινού αρχαιολογικού, να περάσει από εδώ μέσα και να φτάσει μέχρι. Ναι, μα αυτό είναι το εκκλησμα. Αυτό το είχε σχεδιάσει ο Εμπράρ. Ο Εμπράρ δηλαδή, και τώρα εμείς το αναδεικνύουμε και το επιστρέφουμε στην πόλη. Γι' αυτό καμιά φορά είναι υπερβολική αυτή η κριτική που γίνεται από κάποιους. Αυτό το πράγμα θα είναι δηλαδή βιοκλιματικό, αλλάζει πόλη, αλλάζει όλη η ζωή. Αυτή είναι εδώ Σαγγελάκη και τα καταστήματα. Δείτε από τα σημερινά καταστήματα πόσο μπαίνει μέσα. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό θα γίνει μπουλεβάρ. Και αυτό μπαίνει ακόμα μέσα, άλλα 20 μέτρα. Δηλαδή θα είναι μια εξαιρετική οδός η Αγγελάκη, η οποία θα ενώνεται με τον πάρκο. Σαν Ζελιζέ, εδώ είναι η αξία της γης και αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.